Λοιπόν, και όπως σας έλεγα, είμαστε στην πλάκα και πάω να πάρω τα ένσημα, κάνουμε και την έξοδό μας, ας πούμε, και της λέω, λοιπόν, Μπέτη, άκου να δεις, εδώ πέρα στην Αθήνα δεν είναι όπως στην Ξάνθη. Εδώ αυτοί βαράν χωρίς να σε ξέρουνε. Γι' αυτό τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε από τις άκριες, δεν θα είμαστε μέσα στο πλήθος, πηγαίνουμε άκρη-άκρη, τείχο-τείχο από τα μαγαζιά. Και θα τους κοιτάς με ένα βλέμμα έτσι, για να μην σου έρθουνε, δηλαδή, κάνουν να μην πλησιάσουν. Τι σας πειράζει, δηλαδή, άμα φάτε και κάτι. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω, δεν γουστάρω, γιατί. Λοιπόν, και όπως περνάμε έτσι, Μπέτη κοίταγε έτσι, τον τη σχόνει ένας μία και όπως την έχω ετοιμάσει εγώ, τσακ φεύγει το χέρι της Μπέτη, του ρίχνει ένα χαστούκι, βγάζει αυτός ένα σπρέι, στα μάτια. Και φόραγε φακούς επαφής, φόραγε και εγώ φακούς επαφής, πρόσεξε τώρα. Και έρχεται η Μπέτη και κλαίει, άντε με σπρέι τα μάτια, δεν βλέπω, ποιος, αυτός ήταν ψηλός εντωμεταξύ. Έλα εδώ ρε, σηκώνω και του λέω, έριξε σπρέι στα μάτια της αδερφής μου, μου βάζει και εμένα. Θα σε σκοτώσω, του λέω. Τον πιάνω και πηδάω επάνω του, σαν τη μαϊμού. Και είμαι έτσι τώρα, κολλημένη επάνω του. Κατέβανα, μου λέει αυτός. Δεν κατεβαίνω, για να του βαράω από πίσω. Δεν έβλεπα. Βάραγα ό,τι να είναι τώρα. Καταλαβαίνεις. Αυτός με βάραγε, εγώ τον βάραγα. Και στο τέλος, αφού με κατεβάζει, του χώνω άλλη μία και τελειώνει αυτή η ιστορία. Ένα μεσημέρι, δίνει την Μπέτη, έχει έρθει από την Ιταλία, έχει πάρει κάτι μπότες Κασαντέι, αυτά, δίνει τα αφησέμε. Της λέω, θα πάω κι εγώ κολονάκι, μου λέει, με κατεβάζεις το rock and roll. Βαμμένη, ντυμένη, Μπέτη, κοκέτα πάντα, εγώ πιο χύμα, δερμάτινα αυτά, κράνος. Κατεβαίνουμε με το μηχανάκι, από εκεί από το σπίτι μου, έχει μια κατηφόρα. Και όπως είμαι εγώ πάνω, στο τελείωμα του τετραγώνου, είναι ένα παπάκι και βλέπω κάποιον, περπατάει μια κυρία, έχει την τσάντα της, και κάνει χραπ και τη αρπάζει την τσάντα. Αμάν, μόλις το βλέπω αυτό, γκαζώνω. Τον κυνηγάω, μου λέει η Μπέτη, τι έπαθες καλά, γιατί τρέχεις. Τρέχω. Περνάει αυτό στο δρόμο. Τώρα εγώ είμαι, σου λέω, απόσταση ενός τετραγώνου, έτσι. Αυτό στο τέλος, εγώ στην αρχή. Όπως κατεβαίνει αυτό στο δεύτερο τετράγωνο, έχει ένα αυτοκίνητο. Και όπως πηγαίνει το αυτοκίνητο, αυτό είναι εδώ. Το αυτοκίνητο δεν έχει βγάλει φλας, για κακή του τύχη. Και στρίβει αριστερά, τον κόβει. Οπότε κερδίζω εγώ μέτρα. Όπως κάνει αυτό, τον πλησιάζω και όπως είναι αυτός επάνω στο παπί και εγώ πάνω στο παπί, τον πιάνω από εδώ από το σβέρκο. Θα σε σκοτώσω, ρε. Τραβάω την τσάντα, την τρεβάει αυτός, τρεβάω εγώ την τσάντα, τρεβάει αυτός. Κόβεται το λουρί, την παίρνω την τσάντα. Έχει πέσει το μηχανάκι, έχουμε χτυπήσει, η Μπέτη τσιρίζει. Και εγώ τώρα μπορώ να πω τι είπα, ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι πολύ... είμαι σίγουρος, για πες το. Δεν μπορώ να το πω, ρε. Πες το, παιδί, θα το κόψουμε, θα βάλουμε μπιπ. Σίγουρα. Θα σε γαμίσω, πούστη. Τι του είπες. Θα σε γαμίσω, ρε, πούστη. Έτσι και σε πιάσω. Και φωνάζει. Κάτσε, δεν τελείωσα. Περιμένετε, παιδιά, μην χειροκροτάτε. Περιμένετε. Και φωνάζει η Μπέτη. Πούστη! Αρχίδι! Παλάτα! Με αυτή τη φωνή έχουν βγει από τα μαγαζιά, χειροκροτάνε. Έρχεται η κυρία, η οποία έχει μείνει πίσω, και έρχεται τρέχοντας και λέει: αχ, σας ευχαριστώ, κορίτσια. Καλέ, επανήλθε η σπήρα των τζαντάκιδων. Μόλις μας λέει: επανήλθε η σπήρα των τζαντάκιδων, αυτό ήτανε. Άλλη extreme ιστορία. Αυτός τον ήρθε αστυνομία, μετά τον πήρε και τα λοιπά. Ήθελα να τον πιάσω και δεν τον πρόλαβα και ήθελα να συνεχίσω και μου λέει: Μπέτη, είσαι τρελή, που θα πάμε να τον πιάσουμε. Έχεις καντάρια τρέλας, έτσι. Καντάρι είναι αυτό, ναι, λες. Δεν όχι, είναι, ρε, τώρα πας να κατέβεις εκεί. Καλά, είδα άδικο μπροστά μου. Ναι, και άμα βλέπω άδικο, ανεβαίνει το μηχανάκι. Θα δεν καταλαβαίνω, μπαίνω στη φωτιά. Είμαι... αυτό βλέπω. Πώς το λένε, επόμενη Ταλιβάν. Λέξη. Να σου πω επόμενη λέξη. Ναι. Επόμενη λέξη είναι νύχια. Ναι. Τι θες να σου πω, το τραγούδι της Βύση. Όχι, ιστορία με νύχια. Ιστορία με νύχια. Δεν τα τρώγα ποτέ τα νύχια μου. Καλά νυχάκια έχω. Δεν μπορώ να τα βάψω. Γιατί δεν μπορώ να περιμένω τόση ώρα να στεγνώσουνε. Έχω ένα τέτοιο. Ούτε κομμωτήρια μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι χάνω το χρόνο μου σε αυτά. Επόμενη λέξη είναι καρφιά. Καρφιά. Δεν μ' αρέσουν τα καρφιά, αυτοί που καρφώνουν. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Σε ρουφιανέψανε ποτέ. Ε? Σε ρουφιανέψανε ποτέ στο σχολείο, στην Ελλάδα ζούμε, αγάπη μου, σε ποια χώρα ζεις εσύ? Είναι δυνατόν να μην συμβεί κάτι τέτοιο? Αλλήμον. Θυμάσαι έτσι καμιά ιστορία που να τα πήρες χοντρά? Πάντα τα παίρνω χοντρά και πάντα πάω και ζητάω το λόγο και γίνεται, ξέρεις, δηλαδή. Τι να σου πω. Ναι. Για πες. Λοιπόν, στην Ξάνθη έπαιζα θέατρο εγώ από τα 12. Το μικρόφωνο μας, πρόσεχε. Και όλα τα άλλα. Τα μαλλιά.
στην Ξάνθη, έπαιζα θέατρο από τα 12. Οπότε γενικά στην πόλη με ξέρανε. Έστεινα και δικές μου παραστάσεις με το σχολείο. Έπαιζα στην θρακική θεατρική. Εστία. Όχι, σκηνή Ξάνθης, που ήταν ερασιτεχνικός σύλλογος τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ο μπαμπάς μου είχε πάθει έμφραγμα. Και κάποια κυρία είχε ένα μαγαζί και είπε σε κάποια άλλη ότι με είδε εμένα σε ιταλική τσόντα. Που ούτε στην Ιταλία δεν είχα πάει. Όχι, όχι λέει, είναι αυτή, το λέω. Και τέλος πάντων. Άκου τώρα, ενώ ήταν πορτογαλέζικη η τσόντα. Τι αστείο, κλείστηκε το μαγιστικό παγκόσμιο. Λοιπόν, και τέλος πάντων το λέω στον πατέρα μου και, ότι, και καλά ότι αυτό έμαθε ο πατέρας μου και έπαθε το έμφραγμα. Τέλος πάντων πήγαμε, την πιάσαμε και λύθηκε το θέμα. Της μικρής κοινωνίας η μαλακία, ας πούμε. Ναι, επίσης τότε που είχε βγει το AIDS, εγώ πόσο να ήμουνα. Ήμουνα μικρή. Και λέγανε ότι έχω AIDS. Τέλειο. Στην πόλη. Κατάλαβες. Γενικά λέγανε πολλά. Πολλά έχουν πει. Οπότε πια δεν υδρώνει το αυτί μου. Η επόμενη λέξη είναι κόλος. Κόλος γίναμε που λένε. Ναι. Τι θες να σου πω. Η United Colors of Benetton, ξέρω εγώ. Κοίταξε, είχε μια εκπομπή στην Αμερική όταν ζούσα για τον κόλο. Και είχε διάφορους stars και τα λοιπά που λέγανε διάφορα. Αλλά την ωραιότερη ατάκα την είπε ο μικρός μου αδερφός, ο Λένι Κράβιτς. Ο οποίος έχει κάνει και ένα πλάνο έτσι που φαίνεται, περπατάει γυμνός και φαίνεται ο κόλος. Και λέει, it's all about ass. Και ο μεγάλος μου αδερφός, ο Prince, έχει βάλει τα κολομάγουλα έξω, ξέρεις, με ένα παντελόνι που φαινότανε. Εγώ τώρα που είμαι η μεσαία, γιατί είμαστε και τα τρία από τον ίδιο μπαμπά, τον James Brown, εγώ τώρα που είμαι η μεσαία, είμαι η μόνη που δεν έχω βγάλει τον κόλο μου. Και σκέφτεσαι να το κάνεις δηλαδή, το λες έτσι, σαν να το... Όχι, θέλω να σου πω ότι ο μεγάλος το έβγαλε, ο μικρός το έβγαλε, εγώ που είμαι στο κέντρο δεν το έβγαλα. Θα έκανες ποτέ, αν είχες πρόβλημα, προσθετική. Κόλου. Ναι. Δηλαδή να ήμουν αντίπακολη. Ξέρεις πόσο συχνό είναι. Είχα εδώ το Λύρα και το συζητούσαμε γι' αυτό. Και η Μαντόνα έβαλε κόλο. Αυτό θέλω να σου πω. Βάζει πολλούς κόλους και δεν είναι καμιά δύσκολο. Επίσης έκανε και μίγα κόλο. Και... Επίσης. Και την πετυχαίνεις πιο εύκολα. Στην κολάρα. Έκανε και μίγα κόλο και την πετυχαίνεις πιο εύκολα. Τέλειο. Η επόμενη λέξη. Είναι ανομαλία. Ναι. Τι να σου πω για την ανομαλία. Και μια ιστορία με ανομαλίες. Δεν μπορώ τις ανώμαλους, καθόλου. Μεγάλωσες σε σπίτι όπως μεγάλωσα εγώ, που ο μπαμπάς μου έλεγε να προσέχεις τους ανώμαλους που έρχονται και ρίχνουν στο ποτό σου κάτι ή σου δίνουν... Δεν είχε στην Ξάνθη τέτοια περιστατικά, οπότε δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά... γενικά οι ανώμαλοι μου τη δίνουν, δεν μ' αρέσουν, Εντάξει, ανομαλία με την γενικότερη έννοια, έτσι. Ανομαλία με την έννοια της ανομαλίας. Με του μη ομαλού. Ναι, υπάρχει, ας πούμε, πολιτική ανομαλία, υπάρχει κοινωνική ανομαλία. Εγκεφαλική ανομαλία. Εγκεφαλική ανομαλία. Που είναι η χειρότερη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα. Είναι, βλέπεις ένα σπυράκι εδώ που κακοφορμίζει και λες μια ανομαλία έχει εδώ, δεν είναι καλά. Ανώμαλοι δρόμοι σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει ένα δρόμο καλό ίσιο. Είναι όλοι ανώμαλοι. Λακκούβε, αυτά. Γενικά υπάρχει πολύ ανώμαλο. Πολύ ανομαλία. Αλλά... Επόμενη λέξη, άστινα. Οι ανώμαλοι μου τη δίνουνε. Φετίχ. Φετίχ έχω... Έχω πάρα πολλές περούκες, έχω πάρα πολλά καπέλα. Αυτά είναι συλλογές όμως. Γυαλιά. Παπούτσια. Δεν ξέρω τι άλλο φετίχ να σου πω. Πιο σεξουαλικά πράγματα. Θέλει να τα ακούσει ο Μαστοράκης. Θέλει να τα ακούσει κανονικά. Θες να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι, Νικολάκη, να σου πω τα φετίχ μου. Εντάξει, ρε φίλε. Έγινε, γιατί δεν τα βγάλω στη φόρα. Και μην ανακατεύετε το σκηνοθέτη τη στιγμή που ο περίεργος είναι ο παρουσιαστής. Μπα, αυτός το σκέφτεται. Αυτός το σκέφτεται. Αυτός με έχει διαφθείρει από την αρχή της εκπομπής. Α, γιατί άλλα ήξερα εγώ για σένα από τα παλιά. Δεν ήξερα εγώ ποτέ στο αργά για σεξ. Καθόλου, γιατί το λες αυτό. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Εγώ αν ενοχλώ, φεύγω κιόλα. Και η Μαθήλια ενοχλεί με τα φίλια. Επόμενη λέξη είναι άστρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Άστρα. Τα αγαπώ τα άστρα.
Και αν ήμουν οικονομικά σε τέτοια θέση, τώρα θα πήγαινα να σπουδάσω αστρονομία. Είναι ένα από τα όνειρά μου. Και επίσης και αρχαιολογία μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να χάνομαι στο σκάψιμο και να βρούμε πράγματα και να είμαι εκεί στις ανασκαφές, στις ανακαλύψεις ή να χάνομαι μέσα στα άστρα. Αλλά επίσης έχω μία φράση που μου την είχε πει παλιά ένας φίλος. Μου λέει, μα τέλει, ξέρεις, ο ουρανός χωράει πολλά αστέρια. Και αυτό μου έχει μείνει γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταγωνισμός. Ο ουρανός πραγματικά χωράει πολλά αστέρια. Και το κάθε αστέρι έχει τη δική του φωτεινότητα και τη δική του αξία. Και έχει χώρο για όλους μας. Άλλα είναι αυτόφωτα, άλλα είναι ετερόφωτα. Ναι, έτσι είναι ο ουρανός, παιδιά. Τι να κάνω. Στον Μπράνσον το διαστημόπλαιο θα πήγαινες, αν είχες, ας πούμε, τα λεφτά που χρειάζεται. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Δεν φοβάσαι, ε. Δεν φοβάμαι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έχω περιέργεια. Έχω... Το Gravity το είδες? Το είδα. Ωραίο, σ' άρεσε. Μ' άρεσε, ναι. Και εμένα πολύ. Τι φοβάσαι? Κοίταξε, πολλά πράγματα μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος. Καταρχάς, άνθρωπος όλοι φοβόμαστε... Ο Μαθήλδη. Όλοι φοβόμαστε το θάνατο. Τι λες? Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Εγώ σιγά μην το φοβάμαι. Δεν το φοβάσαι εσύ? Όχι. Άσε ρε. Τον τρέμω. Για πες. Λοιπόν, το ένα είναι ο θάνατος. Συνολικά, είτε άνθρωπος που αγαπάς ή ο προσωπικός σου, έτσι, φοβάμαι, ναι. Φοβάμαι πάρα πολύ και σχαίνομαι όμως ταυτόχρονα τα φίδια. Δεν θέλω ούτε να τα βλέπω, ούτε σε φωτογραφία. Κατσαρίδες. Κατσαρίδες, φέρε μου κατσαρίδες. Τι? Φέρε μου να τις σκοτώνω, να ακούω το κράτς. Αλήθεια, λες, ναι. Φτάχνουμε. Όποιος έχει κατσαρίδες, παιδιά, φωνάξτε με. Ο κατσαριδοκτόνος. Δεν ήταν μια υπτάμενη που μπαίνει μια μέρα και μπαίνει νύχτα και μπαίνει μπέτη και τσιρίζει, είναι στο δωμάτιό της και με φωνάζει. Μα τι είναι η καθάριζα. Έχετε τέτοια σχέση με την Μπέτη, μητρική, και αυτήν της βγαίνει να σε βλέπει σαν μάνα της και εσένα σου βγαίνει αυτός ο ρόλος. Ναι, αφού... Ξέρεις από που το καταλαβαίνω, που είπες, είχα το παιδί πίσω. Ναι. Που το λέγατε στο σπίτι, το παιδί που είναι, πού είναι το παιδί. Ναι, ναι, το παιδί, το μικρό μας ήτανε. Καταλαβες. Και με φωνάζει και ήταν υπτάμενη όμως. Τη μία ανέβαινε στο οτό και άμα πέταγε αυτή και ανέβαινε στο κρεβάτι Μπέτη, κατέβαινε να πάει να κρυφτεί. Αυτές οι ξανθές, ε. Οι ξανθές οι μεγάλες όμως, οι φτερωτές. Πω, οι βλάχικες αυτές. Τις έδωσα και κατάλαβε. Τα ποντίκια. Ούτε αυτά τα φοβάμαι. Μόνο τα φίδια, ε. Μόνο τα φίδια. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Κοίταξε να δεις, θυμάμαι μέχρι τα τέσσερα μου ότι δεν φοβόμουν τίποτα. Ούτε το σκοτάδι. Μετά άρχισε να με τρομάζει ο αδερφός μου, γιατί αυτός ήταν φοβιτσιάρης. Και ζήλευε που εγώ δεν φοβόμουν. Για να μου δημιουργήσει φόβους. Κατάλαβες. Αλλά δεν φοβόμουν ούτε το σκοτάδι. Τον οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος είναι ο αγαπημένος μου γιατρός. Τρελαίνομαι να πηγαίνω στον οδοντίατρο, μου αρέσουν οι μυρωδιές. Μ' αρέσει, ρωτάω τα πάντα για το τι κάνεις τώρα, πώς το κάνεις. Ο γυναικολόγος δεν είναι το καλύτερό μου. Άβολα και μηχανία. Είναι λίγο αυτή η στάση περίεργη. Ναι. Ναι. Δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά εντάξει. Εντάξει, οι γυναικολόγοι είναι περίεργοι. Είναι αναγκαίο, αναγκαίο. Ναι, πρέπει, οπωσδήποτε. Η επόμενη λέξη είναι γλάστρα. Ναι, έχω στο σπίτι πολλές. Λευκές όλες. Και έχω πολλά πράγματα. Έχω θυμάρια, ρίγανες, βασιλικούς, γιατί χρησιμοποιώ στη μαγειρική. Έχεις αφήσει καμιά να πέσει κάποιο για να γίνει αυτό που κάνανε στην... Στη Θεία του Σικάγο. Γλάστρα με χώμα μαζί. Δεν θα ζήσει. Για να παντρευτεί κάποια. Η επόμενη λέξη είναι κερί. Κερί. Μ' αρέσουν τα κεριά. Δίνουν ατμόσφαιρα. Όταν ήμουν μικρούλα, πήγαινα το Πάσχα τη Μεγάλη Εβδομάδα και κρατάγαμε κεράκι, ξέρεις, στην εκκλησία. Και έτσι όπως έλειωνε αυτό, και ήταν από μέλι αυτό, ήταν από κερίθρα. Θα το έτρωγες. Δεν το έτρωγα, το μάσαγα. Ναι, ήταν το αγαπημένο μου. Πήγαινε στην εκκλησία γι' αυτό. Είσαι άτομο. Πες λίγο, στη δουλειά μας, ναι, έχεις κάνει καμιά κουλαμάρα τρελή? Κουλαμάρα τρελή... Όχι, αλλά μου έχουν κάνει μια κουλαμάρα τρελή. Γιατί? Δηλαδή, το θέατρο της Γελοιότητας είχε ανεβάσει ο Καραγκιόζης Παραλίγο Βεζίρης 95 του Γιώργου Σκούρτη. Και έπαιζα το κουλητήρι. Και έτσι όπως ήμουν σαν αγόρι και έπινα κόκκες και τέτοια στο ρόλο και ήμουν Ολυμπιακός και φανατισμένος και αυτά,
Τράβαγα και μια ωραία τέτοια με την Κουλιανού, την Παλατσινού, με περιοδικά και τέτοια. Είχα και κάτι χάπια δόντια εδώ είχα βάλει. Ήμουν πολύ τέτοιο. Έρχεται στο Μαρούσι, παίζαμε. Σε αυτό το. Ήταν του Βασιλιά κάτι αυτό. Στάβλι είχε τι, είχε κάτι τέτοιο. Εκεί μέσα είχε ένα θεατράκι. Εκεί λοιπόν έρχεται στο καμαρίνι μία κυρία και έχω αλλάξει τέλος πάντων αυτά και έρχεται και μου πιάνει το στήθος. Ξαφνικά κάνει ένα. Χαπ! Α! Λέω, τι! Μου λέει, α! Κορίτσι σε τελικά! Λέω, καλά το πρόγραμμα δεν το διαβάζει. Δεν πρέπει να. Αλλά απ' την άλλη χάρηκα γιατί λέω, κοίτα να δεις πόσο την έπεισα, ότι ήμουν αγόρι. Αυτό, πες μου κάτι που το έχεις και εσύ και η Μπέτη, εντάξει είστε και οι δύο καρακαλώνες, ωραία κορίτσια και έχετε κάτι πολύ έντονο αγοριστικό, δηλαδή βγήκατε με τσαλακωμένη εικόνα, δεν είναι ότι την τσαλακώσατε. Μετά. Αυτό τι έχει, με τι πιστεύεις έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την οικογένειά μας, η οποία ρε παιδί μου δεν είναι μια οικογένεια έτσι πολύ... πώς το λένε, αξιοπρεπό. Είναι τα μαλλιά τελικά, δεν είναι το κολλιέ. Λοιπόν, να είμαστε αυτό το, ξέρεις, το κομιλφό. Ο μπαμπάς μας είναι φυσικομικός άνθρωπος. Η γιαγιά μας, χιούμορ. Η μαμά μας τους τσίγκλαγε για να γίνεται παιχνίδι. Είμαστε άνθρωποι που απομυθοποιούμε, αυτοσαρκαζόμαστε. Πολύ ρε παιδί. Ναι. Και έτσι και μεγαλώσαμε. Δηλαδή, αυτό είναι... Δεν σας ασχημένει. Που αυτό που φοβούνται, δηλαδή είναι, είστε παράδειγμα για ωραία κορίτσια, βλέποντας ας πούμε τις μαγκύρες να πούνε να ρε μαλάκα, δηλαδή άμα χαλαρώσεις και είσαι ας πούμε ο εαυτός σου, δείχνεις ακόμα πιο όμορφος. Δεν είναι κάτι που πάει στα κατά, κατάλαβες, γιατί τις βλέπεις κάποιες που στείνονται έτσι και τα λοιπά και φοβούνται που σπάσουν τα αυγά. Που στείνονται. Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό το θεωρώ και έως και asexual. Δηλαδή, σεξι θεωρώ τον άνθρωπο που έχει χιούμορ. Γιατί προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη χυμός. Που σημαίνει. Μπα, τώρα επενεύει ο σκηνοθέτης. Δεν κατάλαβα. Όχι, καλέσατε τον σκηνοθέτη και επενεύει γιατί μιλήσατε γι' αυτόν. Είπα εγώ κάτι για το Μαστοράκι, καλέ. Για το χιούμορ λέω. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα χυμός. Είναι ο άνθρωπος που ρέουν οι χυμοί, ρέουν τα υγρά μέσα του. Αυτός είναι ο χυμώδης. Είναι ο σεξι, ο ερωτικός άνθρωπος για μένα. Δηλαδή, καταρχάς, για να θεωρήσω κάποιον ερωτικό άνθρωπο, πρέπει να έχει χιούμορ. Κατά την άποψή μου. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Οι άλλοι που στείνονται δεν είναι ερωτικοί. Άρα θεωρείς ότι στο μεγάλο ερωτικό, ο Χατζηδάκης, στη φωτογραφία του εξώφυλλου, πρέπει να έχει το Βέγκο. Καλό!